Καταγγέλλουμε την εισαγγελική παρέμβαση που διατάχθηκε με εντολή του πρίτανη του ΑΠΘΙΤΑ απέναντι στη σημερινή κινητοποίηση κατάληψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των φοιτητικών συλλόγων, πολιτικών επιστημών, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μηχανικών για το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων το επόμενο διάστημα. Αποδεικνύεται περίτρανα ποια είναι η πραγματική στόχευση του νέου νόμου. Τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει κανένα από τα αιτήματα που οι φοιτητικοί σύλλογοι από την αρχή της πανδημίας είχαν υιοθετήσει σχετικά με το άνοιγμα των σχολών τους, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οι Βρετανικές αρχές έχουν υιοθετήσει μέχρι κεραία την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Μπροστά στο δικαίωμα των φοιτητικών συλλόγων να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας, να δοθούν όλα τα χρήματα που απλόχερα μοιράζει η κυβέρνηση για εμάς τους φοιτητές και τις ανάγκες τους, η στάση της Βρετανίας ήταν αποκλεισμός των φοιτητών από τη συγκλή τους και τα όργανα διοίκησης, αλλά και ένταση καταστολής και του αυταρχισμού. Όσο φόβο και αν θέλουν να σπείρουν, όσο και αν προσπαθούν να συκοφαντήσουν τον αγώνα των φοιτητών και το δίκαιο των αιτημάτων τους, τόσο οι φοιτητές μέσα από την οργάνωση και τον αγώνα τους θα τους χαλάνε τα σχέδια. Γίνεται ξεκάθαρο τι εξυπηρετεί ο νέος νόμος και σε ποιους αναφέρεται. Η προσπάθεια να καταδείξουν τους φοιτητές ως εγκληματίες έχει αποτύχει εδώ και καιρό. Μέσα από τον πολύμορφο αγώνα των ίδιων των φοιτητών έχει αποκαλυφθεί με τον πιο εκοφαντικό τρόπο πως τα σχέδια της κυβέρνησης δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά αντίθετα προωθούν ακόμα πιο επιτακτικά τα δικά τους σχέδια. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε προσπάθεια κατά συκοφάντησης και τρομοκράτησης θα πέφτει στο κενό. Οι φοιτητές συνεχίζουν δυναμικά. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και θα νικήσει. Να απεχθούν τώρα όλοι οι συλληφθείς τους φοιτητές ελεύθεροι. Αυτή είναι η δημοκρατία του, συνάδελφοι. Αυτή είναι η δημοκρατία που ευαγγελίζουν την ΚΥΠΕ. Ότι παίρνει μέσα πανεπιστήμια, τους το λέμε ξεκάθαρα, ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε ό,τι κι αν κάνουν το νομοσχέδιό τους. Θα μείνει στα χαρτιά και ό,τι κι αν νομίζουν ότι θα εφαρμόσουν βήμα-βήμα από τις Βρετανίες, από τις Κοσμητίες, αν νομίζουν ότι θα γράψουν, θα διαγράφουν φοιτητές και θα δέρουν αβέρτα κόσμο, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Δίνουμε σήμερα απάντηση, συνεχίζουμε το Σάββατο σε διαζώσεις συνάντηση των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο στη 1 η ώρα και συνεχίζουμε για τις 10 Μάρτη όπου είναι το Παθητικό Συλλαλητήριο και Παρεκπαιδευτικό γιατί συμπληρώνεται ένας χρόνος με κλειστές σχολές.